βουλευτή και τομεάρχη οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Κύριε Σταϊκούρα, τι κάνετε? Καλό απόγευμα. Γεια σας, κύριε Σταϊκούρα. Καλώς απόγευμα. Σας πήραμε γιατί θέλουμε να μας φωτίσετε λίγο σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση της Κομισιόν, η οποία φαίνεται ότι διαπιστώνει σοβαρά προβλήματα, διαπιστώνει δηλαδή καθυστέρηση σε μεταρρυθμίσεις και λέει ότι για να πάρουμε αυτό το ένα δις θα πρέπει να προχωρήσουμε ορισμένα πράγματα. Ακόμα και ο Μοσκοβισσής σήμερα, ο οποίος είναι γενικά πολύ φιλικός προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε. Υπέχεται δουλειά ακόμα για να πάρετε το ένα δις. Του, ναι. Πού κολλάει το ένα δις, καλά. Αν μου επιτρέπετε, ναι. Για να πάρουμε το ένα δις, όπως πολύ σωστά είπατε. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά χρειάζεται αξιολόγηση, υλοποίηση δεσμεύσεων για να ωφεληθεί η χώρα για τη ρύθμιση του χρέους. Ό,τι είχαμε δηλαδή όσο ήμασταν στα προγράμματα οικονομικής πολιτικής, εξακολουθούμε να έχουμε και μετά τον Οκτώβριο. Γι' αυτό και εμείς υποστηρίζουμε ότι η χώρα βγήκε από το πρόγραμμα, δεν έχει βγει όμως από τις μνημονιακές πολιτικές. Ναι. Και υπάρχουν πολλές και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, ώστε να υλοποιηθούν μέτρα που αποφασίστηκαν το 2018 για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους. Να σας πω όμως, αυτές οι δεσμεύσεις, κύριε Σταϊκούρα, δεν δεσμεύουν και εσάς ως επόμενη κυβέρνηση. Εσείς λέτε να γίνουν εκλογές. Ας πούμε ότι γίνονται αύριο. Να τις συζητήσουμε λίγο για να δούμε τι δεσμευόμαστε να κάνουμε, γιατί ορισμένες από αυτές τις δεσμευόμαστε να τις κάνουμε. Ναι. Παράδειγμα, λέει η έκθεση ότι καθυστερούν πάρα πολλές συγκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις. Ναι. Η κυβέρνηση από αβελτήριο ή από αλλεργία δεν υλοποιεί αποκρατικοποίηση ή βάζει εμπόδια στο ΤΑΙΠΕΔ στην υλοποίηση κάποιων εξ αυτών. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι υποστηρίζει την υλοποίηση αποκρατικοποίησεων και την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων, όπως είναι η επένδυση στο ελληνικό. Ναι. Κάτι που επισημαίνει και η έκθεση ότι καθυστερεί πολλές φορές και με ευθύνη της κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της έκθεσης, αν ήσασταν εσείς, λέτε ότι θα προχωράει. Ναι. Πιο γρήγορα. Αφήστε λίγο να το ολοκληρώσω, ναι. Θα σας πάω πολύ γρήγορα. Ναι. Δεύτερον, αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Έλεγε το ίδιο πρόγραμμα ότι αυτές θα έπρεπε να μηδενιστούν, να μηδενιστούν, το τονίζω, 20 Αυγούστου του 2018. Ναι. Σήμερα υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και το κυριότερο επισημαίνει η έκθεση ότι δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ναι. Εμείς θα τις αποπληρώναμε. Γιατί όταν ήμασταν στη διακυβέρνηση της χώρας, τις παραλάβαμε κοντά στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, θέλω να είμαι ακριβής, 9,6 δισεκατομμύρια ευρώ, και σε 1,5 χρόνο πληρώσαμε 6 δις από αυτά. Ναι. Δεύτερη διαφορά. Τρίτον, μιλάει για καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας, στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης, στον χώρο της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι θα προωθήσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες βοηθούν την επιχειρηματικότητα και γενικώς στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, εκφράζονται προβληματισμοί και ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα του προτινόμενου πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ναι. Περιμένω να το δούμε. Για την συστηματική υποεκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Υπενθυμίζω ότι επί 3 χρόνια αυτό υποεκτελείται, που έχει τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή, κάτι που δεν γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Και για την αύξηση του μισθολογικού κόστους εξαιτίας της υπέρβασης των αριθμών των προσλήψεων στο δημόσιο, που εμείς έχουμε πει ότι εμείς δεν θέλουμε μεγαλύτερο δημόσιο. Θα κάνουμε προσλήψεις, θα γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά δεν θα διωκώσουμε το δημόσιο. Θα γίνουν προσλήψεις εκεί που χρειάζεται, εκεί που υπάρχει ανάγκη, με αξιοκρατικά κριτήρια. Άρα, δύο λεπτά. Υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει τους θεσμούς, από ό,τι καταλαβαίνουμε από την έκθεση, από αυτό που αναφέρεται εκεί, ότι δεν θα κάνει καμία παρέμβαση στο θέμα των οφειλών προς την εφορία. Δηλαδή, σαν να τους λέει, εκεί δεν πρόκειται να πάμε στις 120 δόσεις. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να πάμε σε μια ρύθμιση για τις 120 δόσεις, ναι ή όχι? Πρώτα απ' όλα, επιβεβαιώνω ότι αυτό γράφει η έκθεση. Ναι. Βλέπω βεβαίως κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ότι αυτό αφορά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα. Δηλαδή ότι θα πρέπει πρώτα να συζητηθεί η ρύθμιση. Δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια. Mm. Αυτό όμως μπορώ να σου πω είναι ότι η δική μας θέση είναι ότι ναι, χρειάζεται μια ρύθμιση 120 δόσεων και εμείς έχουμε προτείνει αυτό να ξεκινάει από τις οφειλές στην εφορία. Για τις χαμηλότερες οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ να πηγαίνει 120 δόσεις και να είναι 20 ευρώ η κάθε δόση με σπάσιμο της μελλοντικής οφειλής, ώστε ένα κομμάτι από αυτό να μην αποπληρώνεται για ένα χρονικό διάστημα. Άρα ναι, εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση
και θεωρούμε ότι πρέπει να υλοποιηθεί. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι που το ακούει και ο κόσμος, έτσι και να το καταλάβουν. Επίσης, ναι. Να σας πω κάτι που μου κάνει εντύπωση, θετική εντύπωση στην έκθεση, είναι ότι για πρώτη φορά επισημαίνεται κάτι που εμείς αναδείξαμε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για την πρόβλεψη να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα και για τους συνεπείς. Είτε είναι φορολογούμενοι, είτε είναι δανειολήπτες. Δίκαιο είναι ναι, αυτό. Σωστό, βέβαια, δίκαιο είναι αυτό. Ναι. Δεν μπορεί συνέχεια να γίνει, βέβαια. Ναι. Το θέμα είναι να γίνει, βέβαια. Ορθό, είναι απολύτως ορθό και χαίρομαι που η Ελληνική Ένωση Τραπεζών άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας επί των κριτηρίων που θα συμφωνηθούν. Μάλιστα. Όποια κριτήρια συμφωνηθούν μία, για την προστασία της πρώτης κατοικίας τελευταία... θα έγινε να ισχύουν. Ερώτηση, κύριε Σταϊκούρα, για να προλάβουμε λίγο το χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Και εσείς λέτε έχουμε σκληρή μεταμνημονιακή εποπτεία και σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης λέει δεν έχουμε βγει στην κανονικότητα. Και σας ρωτώ, αφού δεν έχετε καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, τι σας ενοχλεί αυτή η, ας την πούμε έτσι, βαριά μεταμνημονιακή εποπτεία? Υποτίθεται ότι τουλάχιστον έτσι οι θεσμοί δεσμεύουν την κυβέρνηση στο να μην έχει μεγάλες παρεκκλήσεις και τα βρείτε και εσείς κούρα μετά. Εμείς καταρχήν έχουμε επισημάνει ότι αυτή η κυβέρνηση να οικοθετεί επί πολλών σημείων το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Και έχουμε αναδείξει συγκεκριμένες περιοχές. Αύξηση του ιδιωτικού χρέους των πολιτών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Λόγω κυρίως της υπερφορολόγησης των πολιτών. Μη εκαθαρισμένες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Επιδείνωση της ρευστότητας σημαντικών δημοσίων φορέων όπως είναι η ΔΕΗ. Ανεξέλεγκτη διόγκωση του κράτους. Μάλιστα. Άρα καλύτερα με εποπτεία. Άρα αυτά είναι σημεία που επισημαίνουμε ναι. ότι είναι πράξεις της κυβέρνησης που να οικοθετούν την επόμενη κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά όμως, λέμε ότι ναι, εάν υλοποιήσουμε το δικό μας πρόγραμμα εντός 12 μηνών, ξεκινώντας από τον πρώτο μήνα, μπορούμε να πείσουμε εταίρους και δανειστές ότι μπορούμε να έχουμε ακόμα υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, άρα ουσιαστικά να οδηγήσουμε σε επαναδιαπραγμάτευση των δημοσιονομικών στόχων. Οπότε η κυβέρνηση να οικοθετεί από τη μία πλευρά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, εμείς όμως υλοποιώντας αυτές τις πολιτικές που έχουμε ήδη αναδείξει, αλλά καταλαβαίνω δεν έχω το χρόνο να δεις. Ναι, ναι. Τώρα είναι λίγο μπορούμε, δύσκολο αναλυτικά. Μπορούμε να πετύχουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα, 12 μήνες, υψηλότερες οθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ανάπτυξη θα επιτυγχάνονται δημοσιονομικοί στόχοι και όχι από τα μέτρα λιτότητας. Και ότι με την ανάπτυξη θα βελτιωθεί η βιωσιμότητα του χρέους, άρα θα μπορέσουμε να επαναδιαπραγματευτούμε τα πρωτογενή πλονάσματα μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστούμε σας πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταϊκούρα, που απαντήσατε στα ερωτήματά μας και να σας αναγνωρίσουμε και να τα λέτε ότι τα εξηγείτε τα οικονομικά και τα καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, γρήγορα και να είστε καλά. Γραμματικά.